εκεί τον βλέπετε ήδη. Για ποιο βλέπουμε λόγο, ένα Μιχάλη? Στόλο τεράστιο πίσω σου, Μιχάλη, που παρέλαβε νωρίτερα ο υπουργός και θα μας πεις και τι είναι αυτά. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Μαρία. Βρισκόμαστε σχολή αστυνομία, αξιωματικό αστυνομία εδώ στο Αμυγδαλέα, όπου πράγματι παρουσία του Υπουργού κ. Θεοδωρικάκου, του Αρχηγού του Σώματος, του κ. Καραμαλά και του Κοινικού Γραμματέα, του κ. Τσουβάλα, παραλήφθησαν 280 νέα οχήματα για την ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για περιπολικά, για γερανούς, τζιπάκια, αλλά και μοτοσυκλέτες για την ομάδα Δίας, που όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, με τη βοήθεια του Σαββαϊδινίδη θα δείτε τώρα, πρόκειται για την αιχμή του δόρατος για την ελληνική αστυνομία. 70 από αυτές θα διατεθούν σε αστυνομικούς ομάδας Δίας στην Αττική, ενώ 25 θα φύγουν για τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, 80 αυτοκίνητα αυτού του τύπου που βλέπετε εδώ, τα τζιπ που θα δείξει τώρα ο Σάββας, φεύγουν αμέσως για Εύρο. 28 οχήματα αυτού του τύπου θα πάνε στην τροχέα και στους αυτοκινητόδρομους. Και πάμε να σας δείξω το πιο ενδιαφέρον και ένα όχημα το οποίο δεν είχε ελληνική αστυνομία ως τώρα, αλλά ο κορονοϊός ανάγκασε τα πράγματα να αλλάξουν και η ελληνική αστυνομία πλέον. Αυτό? Έχει 42 οχήματα ασθενών. Μεταφοράς ακριβώς. Ασθενών COVID. Ποια είναι η διαφορά των οχημάτων αυτών? Ναι. Θα δείτε αμέσως τώρα λοιπόν. Βλέπετε εδώ πως δεν υπάρχει καμία επαφή του οχήματος με τον αστυνομικών, με τον άτομο που μεταφέρουν. Τα καθίσματα είναι πλαστικά. Μάλιστα. Υπάρχει διαχωριστικό στη μέση, διαχωριστικό από πίσω. Ενώ στη συνέχεια δεν γίνεται απολύμανση, θα ρίχνουν νερό, εκτός από άλλα απολύμανση, ρίχνουν νερό και με ειδικό μπουτόν που υπάρχει εδώ κάτω, φεύγει από θα κάτω, ανοίγει και θα φεύγει το νερό προκειμένου να είναι πολύ πάσα καθαρά. Αυτό, 42 τέτοια οχήματα πάρα έχει η ελληνική αστυνομία πλέον. 5 καινούριους γερανούς τα οποία μπορούν να μεταφέρουν βαρέα οχήματα, κάτι το οποίο δεν υπήρχε ως τώρα, και αναμένουμε εντός του Δεκεμβρίου ακόμη 113 οχήματα. Άντε, επιτέλους. 280 παραλήφθησαν σήμερα, 113 εντός του Δεκεμβρίου. Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει, κυρία Τζίμα και κύριε Πρετεντέ.